Αυτή είναι η δράμα, πρόεδρε! Να ξέρεις τι σημαίνει δράμα! Ξέρεις τι σημαίνει, πού είδε άλλο τέτοια! Δράμα, πρόεδρε! Η δράμα, μην ξεχνάς! Μητσοτάκη! Πρόεδρε, τη δράμα! Υποδοχή!
Υψώνουμε ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας, τις σημαίες της πατρίδας μας. Και πάμε μαζί την 25η Ιουνίου να πετύχουμε ακόμα μία μεγάλη νίκη για την αυτοδύναμη Ελλάδα, την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, δεν κατάφερα να έρθω στη Δράμα στα πλαίσια της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου, όμως η σημερινή σας παρουσία με αποζημιώνει και με το παραπάνω και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, την ανταποδίδω και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ πρώτα και πάνω απ' όλα για τη στήριξη την οποία δώσατε στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία. Πετύχαμε στις προηγούμενες εκλογές μια μεγάλη νίκη και πάμε τώρα να την ολοκληρώσουμε. Διότι σήμερα, εάν η χώρα δεν είχε να αντιμετωπίσει την άρκη της απλής αναλογικής, θα είχαμε ήδη ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Διότι ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 21ης Μαΐου έστειλε ένα βροντερό μήνυμα. Αυτό το σύνθημα ήταν ακριβές πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, διότι τώρα δεν είμαι πρωθυπουργός, θα ξαναείμαι όμως πρωθυπουργός με τη δικιά σας στήριξη και με τη δικιά σας ψήφο την 26η Ιουνίου. Γιατί πράγματι στις προηγούμενες εκλογές, φίλες και φίλοι, οι πολίτες επιβράβευσαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έκανε η παράταξή μας εδώ και 4 χρόνια. Μου είπε ένας φίλος, καθώς ερχόμουν εδώ πέρα να σας μιλήσω, μια φράση, τρεις λέξεις που νομίζω ότι τα λένε όλα για αυτό το οποίο πετύχαμε αυτή την τετραετία: νοικοκυρέψαμε την Ελλάδα. Και αυτό ήταν μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια η οποία επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς πολιτικής, από την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και βέβαια την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία επέτρεψε στη χώρα και πάλι να ορθώσει το ανάστημά της. Μπορεί να έστρεψαν το βλέμμα τους και τελικά την ψήφο τους σε άλλα κόμματα, ενδεχομένως κάποια μικρότερα κόμματα τα οποία τοποθετούνται εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, και να τους πούμε μια πολύ απλή κουβέντα. Ο πατριωτισμός στα λόγια είναι εύκολος. Ο πατριωτισμός της ευθύνης και της πράξης μετριέται όμως με αποτελέσματα. Και βέβαια, σε όσους επιδιώκουν να φυλακίσουν την ορθόδοξη πίστη στα στεγανά κάποιων μικρών κομμάτων, τους απαντάμε ότι η ορθοδοξία και η πίστη μας είναι πολύ μεγαλύτερη και ήταν πάντα δύναμη ενότητας και όχι διχασμού του ελληνικού λαού. Και ας αφήσουμε την Εκκλησία μακριά από τα της πολιτικής. Φίλες και φίλοι, εδώ πέρα από τη Δράμα είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι αυτή η διαρκής προσπάθεια για μια Ελλάδα καλύτερη, πιο προκομμένη, με καλύτερους μισθούς, με ισχυρότερη οικονομία, πρέπει σήμερα να συνεχιστεί. Και γι' αυτό και η κάλπη της 25ης Ιουνίου είναι τόσο κρίσιμη. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι αν μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, ο πήχης της αυτοδυναμίας ανεβαίνει. Και αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση με άνετη κυβερνητική πλειοψηφία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα των τολμηρών αλλαγών για την επόμενη τετραετία. Δώστε μου τη δύναμη, εμπιστευτείτε με να κάνουμε πράξη. Εμπιστευτείτε μας, διότι εμείς είμαστε αυτοί που στο κάτω-κάτω 4 χρόνια έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Όχι μόνο για το πώς αντιμετωπίσαμε τις πολλαπλές κρίσεις οι οποίες μας έτυχαν, αλλά και για το πώς ανατάξαμε την οικονομία και τη βάλαμε σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Και γίνεται τελευταία, ξέρετε, μια μεγάλη συζήτηση για τους φόρους,
η αντιπολίτευση μείζωνα και ελάσσονα αποκαλύπτει σιγά σιγά την κρυφή της ατζέντα για το πώς σκέφτεται να ξαναυξήσει τους φόρους για τη μεσαία τάξη. Εμείς σε αυτήν την προσέγγιση αντιπαραθέτουμε αυτά τα οποία ήδη πετύχαμε μια τετραετία. Το 2019 είχα έρθει πάλι και σας είχα μιλήσει και σας είχα πει μία δέσμευση κρατήστε, θα την κάνουμε πράξη και αυτή είναι θα μειώσουμε τους φόρους για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες και το κάναμε πράξη. Ο ένφια είναι χαμηλότερος, ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής είναι χαμηλότερος. Τα αγροτικά σχήματα τα οποία συνεργάζονται φορολογούνται με 10%, η φορολογία στα μερίσματα έπεσε στο 5%, η εισφορά αλληλεγγύης καταργήθηκε. Όλες αυτές είναι απτές μειώσεις φόρων, τις οποίες αυτή η κυβέρνηση υλοποίησε. Θυμάστε όταν είχα έρθει πριν από τις εκλογές, το πρώτο θέμα το οποίο μου είχατε θέσει και δικαιολογημένα ήταν η απομόνωση της Δράμας και η αδυναμία σύνδεσής της με την Εγνατή Όδο. Σήμερα και οι δύο κεντρικές δεσμεύσεις που σας είχα δώσει υλοποιούνται. Επισκέφτηκα το πρώτο εργοτάξιο κοντά στην Καβάλα της νέας οδικής σύνδεσης Καβάλας Δράμας, η οποία ήδη υλοποιείται. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε οριστικό ανάδοχο στο μεγάλο έργο σύνδεσης της Δράμας με την Αμφίπολη που αποτελεί κεντρική μας προεκλογική δέσμευση και θα υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση. Και θα είναι έτοιμο πριν το τέλος της επόμενης τετραετίας. Την ίδια προσοχή θέλω να δώσουμε και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας της Δράμας. Έχετε εδώ πέρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν έχετε μόνο μια βιομηχανική περιοχή που προσελκύει εξαιρετικές επιχειρήσεις. Έχετε ένα κλάδο του Μαρμάρου εξαιρετικά δυναμικό. Έχετε καταπληκτικές επιχειρήσεις οι οποίες φτιάχνουν από τα καλύτερα κρασιά στην πατρίδα μας και θέλουμε να στηρίξουμε ακριβώς αυτόν τον κλάδο του πρωτογενούς τομέα, να στηρίξουμε τον ορεινό σας τουρισμό. Ίσως κάποιοι θα θυμούνται ότι κάποτε κάποιοι από το εξωτερικό είχαν έρθει να δούνε το Φαλακρό εδώ πέρα με την προοπτική να δημιουργήσουν ένα κορυφαίο χιονοδρομικό. Τότε δεν θέλαμε επενδύσεις, τους διώξαμε και πήγανε στη Βουλγαρία, στο Μπάνσκο. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν πια και αλλάζουν. Και αλλάζουν με τη δικιά μας κυβέρνηση. Όπως και η δυνατότητα στη Δράμα να μετατραπεί σε ένα κέντρο πολιτισμού το στρατόπεδο Ανδρικάκη με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μετατραπεί σε έναν πόλο πολιτισμού και νέων τεχνολογιών. Η Δράμα έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει. Μαζί αυτό το όραμα το οποίο έχουμε όχι μόνο για τη Δράμα αλλά συνολικά για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μας δώσετε τη δυνατότητα να το κάνουμε πράξη. Όμως για να μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά, υπάρχει φίλες και φίλοι μία απαραίτητη προϋπόθεση. Την ξαναλέω, το βράδυ της 25ης Ιουνίου ο χάρτης της πατρίδας να είναι πάλι γαλάζιος και η Νέα Δημοκρατία να έχει από τους πολίτες μια ισχυρή εντολή για κυβέρνηση. Μια ισχυρή εντολή, η οποία ταυτόχρονα θα είναι μια επιβράβευση για όλη τη δουλειά την οποία κάναμε την τετραετία που μας πέρασε, δεν θα είναι όμως λευκή εντολή, θα είναι ένα προσωπικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας το οποίο θα υπογράψουμε με την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα. Για την επόμενη τετραετία ξέρουμε ότι όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό το οποίο θα πάρουμε, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη που εναποθέτουν οι πολίτες στις πλάτες μας και τόσο πιο τολμηροί πρέπει να είμαστε και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Και αυτές τις αλλαγές να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι, είμαστε τώρα πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο έμπειροι, πολύ πιο προετοιμασμένοι να τις υλοποιήσουμε. Πάρτε για παράδειγμα τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν έκρυψα ποτέ ότι για εμένα αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Έχουμε μία τετραετία για να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο νέο εθνικό σύστημα υγείας. Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση. Θα το κάνουμε πράξη. Μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει ουσιαστικά πιστική πρόταση διακυβέρνησης. Διότι η αντιπολίτευση το μόνο το οποίο την ενδιαφέρει είναι να διαγωνίζεται για τα πρωτεία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μόνο που εδώ ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση. Και αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές θα έχει ένα βαρύ έργο να εξακολουθεί να οδηγεί τη χώρα μπροστά σε αυτόν τον δρόμο της ανάπτυξης. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
φεύγω από τη Δράμα ακόμα πιο πεπισμένος ότι αυτό το γαλάζιο κύμα το οποίο φούσκωσε την κάλπη της 21ης Μαΐου γίνεται ακόμα πιο ισχυρό. Και εδώ από τη Δράμα, από την Ανατολή Μακεδονία, στέλνετε ένα μήνυμα μιας μεγάλης νίκης της παράταξής μας στις επόμενες εκλογές. Πάμε λοιπόν μαζί, τολμηρά, σταθερά μπροστά, να πετύχουμε τη μεγάλη νίκη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, σας ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας. Πάμε μαζί, μόνο μπροστά, μόνο ψηλά, πιο τολμηρά, πιο δυνατά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και στο επανειδή. Είναι σημαντικά και πιστεύω ότι η κοινωνία και την προεδρία